Γεια σας από τον τρελό τρελό κόσμο. Θα μπορούσαμε να πούμε χάσαμε τον Μπερλουσκόνη στοπ. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη αποπέμφθηκε χτες από τη γερουσία της Ιταλίας μετά από αλλεπάλληλες ψηφοφορίες που έγιναν στο σώμα. Αφού γνωστοποιήθηκε η απόφαση, ο Καβαλιέρε έκανε λόγο για ημέρα πένθους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Μπερλουσκόνη, 4 φορές πρωθυπουργός της Ιταλίας, έχει το ρεκόρ που είχε και ο Μουσολίνη. Χάνει την έδρα του εξαιτίας της καταδίκης του για φοροδιαφυγή. Επιπλέον, για τα επόμενα 6 χρόνια δεν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Θα μπορεί να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί σε εκείνη την ηλικία συνήθως γίνονται πρόεδρες της Δημοκρατίας, εκεί γύρω στα 80. Ο πολιτικός που κυριάρχησε στην πολιτική της Ιταλίας τα τελευταία 20 χρόνια μπορεί πλέον ακόμα να συλληφθεί και για άλλες ποινικές υποθέσεις που αντιμετωπίζει, καθώς χάνει και την ασυλία του. Η συζήτηση και η ψηφοφορία έγιναν παρά το αίτημα αναβολής που είχε υποβάλει ο ίδιος. Ο Μπερλουσκόνη υποστήριξε ότι διαθέτει νέα οθωτικά στοιχεία. Μπορούμε να δούμε και ένα φιλμ, ένα βιντεάκι που έχουμε, όπου λέει ότι κάναμε απλώς ότι μας επέβαλε ο νόμος. Δεν είναι κάτι το εξαιρετικό. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει, επισήμανε ο Ντάριο Στεφάνο, πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής Γερουσίας που είχε εισηγηθεί να αποπενθεί ο Μπερλουσκόνη. Εδώ μιλάει για το πένθος σε λαϊκή συγκέντρωση που. Δηλαδή αυτό που χαρακτήρισε η μέρα πένθους για την Ιταλία. Μετά την ψηφοφορία, ο γνωστός Μπέμπε Κρίλο, ο ηγέτης του κινήματος 5 Αστέρων, ο Ιταλός κωμικός, δήλωσε ότι ο Μπερλουσκόνη είναι έξω από τη Γερουσία, απαλλαγήκαμε από τον ένα, τώρα να εκδιώξουμε και τους υπόλοιπους. Είναι υπέρα πένθους για την Ιταλική Δημοκρατία, είπε ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός σε συγκέντρωση υποστηριχτών του έξω από το σπίτι του στη Ρώμη, στο Μέγαρο Γκρατσιόλι που βρίσκεται στο κέντρο της Ιταλικής πρωτεύουσας. Υποσχέθηκε πως δεν θα εγκαταλείψει την πολιτική, μην ανησυχούμε δηλαδή, και τόνισε ότι θα συνεχίσει να ηγείται του κόμματός του. Φόρτσα Ιτάλια, το ξαναονόμασε. Μπορούμε να δουλέψουμε να κάνουμε πολλά, έστω και αν δεν είμαι πλέον στο κοινοβούλιο, πρόσθεσε ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός, καναλάρχης, πρώην πολιτικός, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, εφόσον λέει θα συνεχίσει να ηγούμε του κόμματος, επικαλούμενος στο παράδειγμα του Μπέμπε Κρίλο και του Ματέο Ρέντσι, δημάρχου της Φλωρεντίας, ο οποίος όπως όλα δείχνουν πρόκειται να αναδειχθεί σύντομα επικεφαλής της κεντροαριστεράς. Πρέπει να μην απελπιστούμε αν η ηγέτης της κεντροδεξιάς δεν θα είναι γερουσιαστής πια. Υπάρχουν ηγέτες άλλων κομμάτων που δεν είναι βουλευτές, πρόσθεσε. Ο Μπερλουσκόνη καταφέρθηκε και πάλι κατά της πολιτικοποιημένης δικαιοσύνης και των αριστερών δικαστών που θέλουν να βοηθήσουν την παράταξή τους να καταλάβει την εξουσία. «Είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε εδώ, σας το υπόσχομαι. Θα τραβήξουμε μπροστά», είπε στους οπαδούς του. Αρκετοί οπαδοί του είχαν συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι τους κρατώντας πανό που έγραφαν «Είναι ανταρσία». «Ο Καβαλιέρε είναι μάρτυρας της ελευθερίας». Τι άλλο θα ακούσουμε. Υποστηριχτής του δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters «Είναι αειδιαστικό αυτό που έκαναν. Βλέπετε πως λειτουργεί αριστερά, είναι απλά τρομερό. Πώς μπορείς να πετάς έναν άνθρωπο έξω μετά από 20 χρόνια». Αυτά είναι για μένα περίεργα, αλλά δεν είναι για τους Ιταλούς. Μην ξεχνάμε ότι στη χώρα αυτή, που με την τόσο μεγάλη πολιτισμική παράδοση, καρτόθωσαν να έχουν πρωθυπουργό έναν Μπερλουσκόνη, όπως πριν από λίγο καιρό είχαν μια πορνοστάρ μέλος του Κοινοβουλίου. Είναι τα παράδοξα της πολιτικής ζωής, τα παράδοξα, είπαμε, της δημοκρατίας. Εκείνο που μπορώ να πω ότι συγχωρώ στον Μπερλουσκόνη είναι κάτι για τον οποίο τον έχουν επικρίνει πάρα πολύ, είναι η αγάπη του για το ασθενές φίλο. Ήδη η σύντροφός του η σημερινή, του 70χρονου και πλέον Μπερλουσκόνη, είναι 28 χρόνων. Δεν πάει για τα λεφτά του, λένε. Δεν πάει. Ας περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει. Έχουμε λοιπόν νέα κυβέρνηση που ανακοινώθηκε στη Γερμανία. Τώρα, γιατί μας ενδιαφέρει? Γιατί η καγκελάριος Μέρκελ
φαίνεται ότι εκτός από την Ελλάδα εξουσιάζει και την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, το Μάρκο που το λέτε εσείς όλοι Ευρώ, εγώ μόνο ίσως το λέω Μάρκο, κυριαρχεί στην Ευρώπη, και το S5, οι Σοσιαλδημοκράτες, βλέπουμε αριστερά δεξιά της κυρίας Μπέρκερ, αριστερά στην οθόνη μας τον Γκάμπριελ, τον πρόεδρο των Σοσιαλδημοκρατών, που το S5 αποδέχεται τη γραμμή πλεύσης των Χριστιανοδημοκρατών στα ευρωπαϊκά θέματα. Έτσι συνεχίζεται να εμβαθύνεται η ελληνογερμανική συνεργασία, έτσι τη λένε, η γερμανική κυριαρχία στην Ελλάδα, θα την πούμε εμείς. Τι προβλέπει το προσχέδιο της κυβερνητικής συνεργασίας? Η ευθύνη των κρατών για τον προϋπολογισμό τους και η υπερεθνική κοινή ανάληψη ευθυνών είναι ασυμβίβαστα. Με αυτή τη διατύπωση στο προσχέδιο της προγραμματικής συμφωνίας απορρίπτεται στην ουσία η καθιέρωση ευρωομολόγων όπως είχαν προτείνει οι σοσιαλδημοκράτες. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο σημείο το οποίο δείχνει ότι η πολιτική της καγκελαρίου Μέρκελ και του Υπουργού Οικονομικών Σόιμπλε στα ευρωπαϊκά θέματα θα συνεχιστεί και με τη συνεργασία του S5. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να διαρκέσουν, είχαν διαρκέσει μάλλον όλη τη νύχτα, και όπως είπαμε, στο προσχέδιο της προγραμματικής συμφωνίας γίνονται και ειδικές αναφορές στην Ελλάδα. Έτσι υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων ότι η Γερμανία συνεχίζει να στηρίζει σε εταιρική βάση τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ελλάδας, ιδιαίτερα δε τη συνέχιση και ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής συνέλευσης, ενός δικτύου των ελληνογερμανικών και γερμανικών δήμων και περιφερειών. Στην ίδια παράγραφο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην κινητικότητα της Ευρωπαϊκής Νεολαίας και αναφέρεται ότι στηρίζεται, για παράδειγμα, η δημιουργία ενός ελληνογερμανικού δικτύου νεολαίας. Πρότυπο γι' αυτό θα είναι ανάλογα δίκτυα με τη Γαλλία και την Πολωνία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα έχουν και τα σημεία που αναφέρονται στην ανεργία των νέων. Ενώ παρουσιάζεται και μια σειρά μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας μέσα από τα ευρωπαϊκά ταμεία, όπως τονίζει η Γερμανία, θα λέει και άλλα μέτρα για την εκπαίδευση και την απασχόληση των νέων από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία. Πέραν αυτού, θα προωθηθεί η καθιέρωση του πετυχημένου γερμανικού μοντέλου της διαδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης σε άλλες χώρες. Ας σημειωθεί ότι ένα πιλωτικό πρόγραμμα έχει ξεκινήσει ήδη στην Αθήνα και την Κρήτη. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο της συνεργασίας σοσιαλδημοκρατών-χριστιανοδημοκρατών, η Γερμανία στηρίζει την προοπτική ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την αυστηρή τήρηση των κριτηρίων ένταξης. Με τους άλλους εταίρους, το Βερολίνο θα επιδιώξει δραστήρια να φέρει πιο κοντά αυτές τις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Εννοεί σώσες δεν είναι στο ΝΑΤΟ, γιατί η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ. Η έκβαση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία χαρακτηρίζεται ανοιχτή και υπογραμμίζεται ότι δεν πρόκειται να οδηγήσουν αυτόματα όμως την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Άγκυρας. Όπως σημειώνεται, και στην Τουρκία διεξάγεται μια συζήτηση για το αν θα πρέπει η χώρα αυτή να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση, γράφει το κείμενο της συνεργασίας των δύο κομμάτων στην Grosse Coalition της Γερμανίας, που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι σε θέση να τη δεχτεί ή αν η Τουρκία δεν θα είναι σε θέση να τηρήσει όλες ανεξαιρέτως τις προϋποθέσεις που σχετίζονται σε μια ένταξη, τότε θα πρέπει η Τουρκία να συνδεθεί όσο το δυνατόν πιο στενά με τις ευρωπαϊκές δομές, έτσι ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η προνομιακή σχέση της με την Γερμανία. Η Ελλάδα της κρίσης και της δημιουργίας στο επίκεντρο της επισκόπησης του γερμανικού τύπου. Βλέπετε πόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχουν οι Γερμανοί για την Ελλάδα, όχι από συναισθηματικούς λόγους, από καθαρά οικονομικούς λόγους. Όσο εξαντλημένο νιώθουν τον ελληνικό λαό, τόσο περισσότερο ευνοούνται τα εμπορικά, τα αποικιοκρατικά σχέδια της Γερμανίας.
Ο εξαντλημένος λαός είναι ο τίτλος εκτενούς ρεπορτάζ της εφημερίδας Ντάγκε Σπίγκελ, που αναφέρεται στην Ελλάδα της κρίσης. Τα εισοδήματα έχουν υποχωρήσει κατά 40% και βάλε, λέω εγώ, ενώ η οικονομία έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τέταρτο. Και βάλε, προσθέτω πάλι. Μετά από 5 χρόνια κρίσης, πολλοί Έλληνες έχουν φτάσει στα όρια τους. Καλά που το καταλάβατε. Μέσα από τις προσωπικές ιστορίες τριών ανθρώπων, το ρεπορτάζ αναδεικνύει κατόπιν ορισμένες βασικές πτυχές της κρίσης. Κυρίαρχο θέμα σήμερα είναι η επίταξη συμφωνίας μεταξύ χριστιανδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών, γράφει η Süddeutsche Zeitung, αλλά η Süddeutsche Zeitung γράφει μια διαφορετική Ελλάδα, επιχείρησε να παρουσιάσει η εφημερίδα μέσα από το αφιέρωμά της στη φετινή Biennale της Αθήνας. Η αρθρογράφος σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η Biennale της Αθήνας ήταν πάντα διαφορετική από τις περίφημες αντίστοιχες εκθέσεις στη Βενετία, τη Λιόν, την Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη. Εξ αρχής η Αθήνα ήταν ένα ριζοσπαστικό πείραμα που γεννήθηκε από τις ελλείψεις, απελευθερωμένο από τη λάμψη και τον γκλάμουρ, χωρίς γνωστούς διεθνώς καλλιτεχνικούς διευθυντές και πρακτικά χωρίς οικονομικές πηγές. Λες και έβλεπαν ήδη στον ορίζοντα την κρίση να έρχεται, ονόμασαν την πρώτη έκθεση τους «Destroy Athens», καταστρέφτε την Αθήνα, τολμώντας την αποδόμηση ελληνικών μύθων. Σχολιάζοντας τη φετινή Biennale, η αρθρογράφος παρατηρεί, φαίνεται ότι πολλοί καλλιτέχνες βαρέθηκαν τη γενική θλίψη στη χώρα και νεαροί Έλληνες σειραίουν στην αγορά και είναι ευγνώμενοι για αυτή τη θαραλέα παρέμβαση στην κρίση. Είναι το ανεξάντλητο ελληνικό χιούμορ. Το S5 που αποδέχτηκε τη γραμμή πλεύσης, συνεχίζω στο ίδιο μοτίβο, γιατί νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχω ξεκαθαρίσει βέβαια ότι δεν είμαι από αυτούς που είμαι εναντίον των Γερμανών, τους οποίους θεωρούν πάρα πολύ ως αποκλειστικά υπεύθυνους για την κρίση της Ελλάδας. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κρίση της Ελλάδας είναι καταρχήν ο Γάπο Ελλάσσον και βγήκανε στη φόρα πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες για την περίφημη ιστορία με τη διάσκεψη και το βρυσίδι που του έριξε ο Σαρκοζή. Εν πάση περιπτώσει, αλλά και αυτός δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, αλλά αυτός ήταν η κούκλα που κάποιοι του τραβούσαν τα σκηνάκια και αυτοί είναι υπερατλαντικοί παράγοντες και τραπεζικοί παράγοντες. Η ευθύνη των κρατών για τον προϋπολογισμό τους και η υπερεθνική κοινή ανάληψη ευθυνών είναι ασυμβίβαστα, λέει στο τελικό κείμενο της προγραμματικής συμφωνίας, όπως είπαμε και προηγουμένως. Θα πρέπει στην Ευρώπη να μειωθούν τα υψηλά χρέη των χωρών της Ευρωζώνης. Τώρα το πώς θα μειωθούν είναι μια άλλη υπόθεση. Η ελληνογερμανική συνεργασία θα στηριχτεί εάν συνεχιστούν οι προσπάθειες οι μεταρρυθμιστικές στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι εδώ κάπου πρέπει να τελειώσουμε με τους Γερμανούς, με την αυστηρή γερμανική άποψη. Ανέσυρα από το αρχείο του Σπίγκελ μια συνέντευξη του γερμανού καθηγητή της ιστορίας της οικονομίας Albrecht Ritschl, και ο οποίος στο συνήθως έντονα, ας το πούμε, με ανθεληνικές θέσεις περιοδικό γερμανικό, περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας και διεθνούς εκτίμησης, χαρακτηρίζει ο Ρίτσλ λοιπόν αδικαιολόγητη συμπεριφορά των Γερμανών που συνοψίζεται στο «λεφτά θα πάρετε μόνο αν κάνετε αυτό που σας λέμε». Δηλαδή υπάρχουν και Γερμανοί σκεπτόμενοι. Έχω γνωρίσει προσωπικά Γερμανό τραπεζικό, έχει χαθεί πια από τη ζωή, ο οποίος μου απήγγειλε όμηρο και είχα μείνει άφωνος, γιατί εγώ εκτός από την πρώτη φράση της Οδύσσιας δεν ξέρω άλλο. Εκείνος μου απήγγειλε ολόκληρους στίχους από όμηρο. Δηλαδή υπάρχουν Γερμανοί βαθιά
με βαθύ θαυμασμό στον ελληνικό πολιτισμό και σε αυτά στην ελληνική ιστορία. Όπως γράφει λοιπόν, όπως λέει στο Spiegel ο Albrecht Ritzl, θα έπρεπε να είμαστε ευγνώμονες, να εξηγιάνουμε την Ελλάδα με τα λεφτά μας. Αν εμείς εδώ παίξουμε το παιχνίδι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, παριστάνοντας το χοντρό Εμίλ που καπνίζει το πούρο του και αρνείται να πληρώσει, κάποτε κάποιοι θα μας στείλουν τους παλιούς λογαριασμούς, λέει και αφήνει ξερούς όλους τους Γερμανούς. Η ερώτηση που του έκανε ο Σπίγκελ είναι: κύριε Ρίτσι, η Γερμανία συζητάει αυτόν τον καιρό για περαιτέρω οικονομική βοήθεια για την Ελλάδα, σαν υπεράνω όλο ηθικολόγος. Η κυβέρνηση ενεργεί με ακαμψία ή σύμφωνα με τη Ρύση λεφτά θα πάρετε μόνο αν κάνετε αυτό που σας λέμε. Και απαντάει ο Ρίτσιλ, η δημοκρατία της Βαϊμάρης, η Γερμανία έζησε τις μεγαλύτερες χρεοκοπίες της νεότερης ιστορίας. Τη σημερινή οικονομική ανεξαρτησία της και τη θέση της ως διδασκάλου της Ευρώπης της χρωστάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μετά τον πρώτο αλλά και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους για τεράστια χρηματικά ποσά. Αυτό όμως το έχουν ξεχάσει όλοι οι Γερμανοί. Η Αμερική είχε φροντίσει να μην θέσει κανείς από τους συμμάχους αξιώσεις για αποζημίωση. Εκτός από μερικές εξαιρέσεις, ματιώθηκαν όλες οι αξιώσεις μέχρι μια μελλοντική επανένωση των Γερμανιών. Σε αυτό το ύφος είναι όλο το κείμενο της συνέντευξης, να μην την βάλουμε τώρα όλοι, γιατί ο Ρίτσιλ υπενθυμίζει ότι η Γερμανία στον 20ο αιώνα άρχισε δύο πολέμους, το δεύτερο τον διεξήγαγε ως πόλεμο αφανισμού και εξολόθρευσης και στη συνέχεια οι εχθροί της αποποιήθηκαν το δικαίωμά τους εν μέρη ή καθολικά για αποζημιώσεις. Ότι η Γερμανία πραγματοποίησε το θαύμα της πάνω στις πλάτες άλλων Ευρωπαίων δεν το έχουν ξεχάσει οι Έλληνες. Και βέβαια οι χρεοκοπίες της Γερμανίας των περασμένα χρόνια το δείχνουν. Το λογικότερο είναι τώρα να συμφωνηθεί μια μείωση του χρέους. Όποιος δάνεισε λεφτά στην Ελλάδα πρέπει να χάσει ένα μεγάλο μέρος τους. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για τις τράπεζες, γι' αυτό θα ήταν αναγκαίο ένα πρόγραμμα βοήθειας. Μπορεί αυτή η λύση να είναι ακριβή για τη Γερμανία, αλλά έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να πληρώσουμε. Και έτσι θα έχει και η Ελλάδα μια ευκαιρία για μια νέα αρχή. Αυτή είναι μια θεωρητική άποψη. Δεν τη συμμερίζεται η νέα γερμανική κυβέρνηση, όπως δεν τη συμμεριζόταν και η παλιά. Έτσι περάσανε και οι δόξες της Γερμανίας, ας πούμε, οι δόξες όσων είχαν ελπίδα ότι μόλις μπουν οι σοσιαλδημοκράτες θα αλλάξουν τα πράγματα. Σε λίγο θα πούμε ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα και με την άποψη ούτε καν της αριστεράς, παρά τις εδώ πέρα απόψεις που έχουν μερικοί της αριστεράς της δικής μας, ότι οι Γερμανοί αριστεροί πάβουν να είναι Γερμανοί. Είναι γερμαναράδες του κερατά. Πάμε σε ένα διάλειμμα όμως, γιατί δεν μπορώ άλλο να έχω τους Γερμανούς στο νου μου.
mia ancora. Destin così odiamo la danza e canti con la doppia bella e lì siamo con gioia e amo in questo paradiso ma ne sopra i nomi Είδαμε ένα απόσπασμα από μια εκδήλωση που έκανε η όπερα στη Λαχαναγορά της Ουάσιγκτον. Πολύ θα ήθελα να δω τι ανταπόκριση θα είχε αν πήγαιναν οι τραγουδιστές λυρικής να τραγουδήσουν και στη δική μας Λαχαναγορά. Θα ήταν μια εκδήλωση οπωσδήποτε που θα προκαλούσε μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτές οι εκδηλώσεις που κάνουν τα διεθνή συγκροτήματα σε χώρους μαζικής συγκέντρωσης, είτε στις αγορές, είτε σε μεγάλες πλατείες, είτε σε μεγάλα πολυκαταστήματα, ή ακόμα και στους χώρους των αεροδρομίων. Προσπαθώ και τις βρίσκω και τις βάζω αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι μια προσπάθεια να περάσουν την κλασική μουσική και την όπερα στο ευρύτερο κοινό. Γιατί θεωρείται ακόμα και στη χώρα μας ότι η όπερα είναι αποκλειστικά απευθύνεται σε κάποιους κάποιας άλλης άποψης για τη μουσική, ενώ οι Έλληνες μπορούν να πηγαίνουν αποκλειστικά στα σκυλάδικα για να διασκεδάζουν. Νομίζω ότι η μουσική είναι μια εκδήλωση που βοηθάει όλο τον κόσμο όχι να αναπτύξει το πνεύμα αλλά να ξεκουραστεί. Η όπερα ήταν ένα κατεξοχήν όπλο απευθυνόμενο στις μάζες και στον ευρύ λαϊκό κόσμο όπως ξέρουμε από την πατρίδα της στην Ιταλία που ξεκίνησε. Ας πάμε τώρα σε ένα θέμα που συνεχίζει να απασχολεί και θα απασχολεί πάρα πολύ καιρό ακόμα νομίζω τον κόσμο. Είναι οι περίφημες αποκαλύψεις που κάνει ο Σφυριχθράκιας, ο Σνόντεν και όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες ήθελε με την πρόθεση να πλήξουν το κύρος τους οι υπηρεσίες Εθνικής Ασφάλειας ΗΠΑ ή η περίφημη NSA. Είχε θέσει υπό παρακολούθηση ομάδες εξτρεμιστών Ισλαμιστών και κατέγραφε τις συνήθειές τους και ιδίως στην περίπτωση που επισκέπτονταν ιστοσελίδες με πορνογραφικό υλικό. Στην ηλεκτρονική έκδοση της Huffington Post, η Huffington Post επικαλείται στοιχεία που αποκαλύφθηκαν από τον Edward Snowden. Η NSA θέλει να δείξει την υποκρισία των 6 προσώπων τα οποία κατασκόπευσε η Αμερικάνικη υπηρεσία. Όλοι τους είναι ριζοσπάστες μουσουλμάνοι που απευθύνουν πύρινες ομιλίες υπέρ του τζιχάντ, του Ισλαμικού Ιερού Πολέμου και όμως ένας πρώην τεχνικός της NSA τεχνικός σύμβουλος ή ό,τι θέλετε. Αυτός ο Σφυριχθράκιας που έκανε τις αποκαλύψεις και καταζητείται από την Ουάσιγκτον γιατί διοχέτευσε στον τύπο στοιχεία για τις μεθόδους παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι άλλο που θέλω να επισημάνω σε αυτό το σημείο είναι ότι μην τολμήσετε να, εάν θέλετε να έχετε δημόσια ζωή ή άποψη για κάτι, να επισκεφτείτε πορνογραφική ιστοσελίδα. Κάνει κακό. Γιατί μπορεί να το αποκαλύψει κάποια στιγμή όταν θα βρίσκεστε στο αποκορύφωμα της δόξας σας ή της δραστηριότητάς σας η NSA προκειμένου να σας βλάψει. Ομολογώ ότι εγώ έχω επισκεφτεί και πορνογραφικές σελίδες
όχι μόνο από περιέργεια, αλλά και μερικές φορές για να αλλάξω το, από αυτό το στενό πολιτικό πλαίσιο που ζούμε και τη στεναχώρια. Έτσι, όπως ακούς μουσική, το να πας και να δεις, εφόσον υπάρχουν στο διαδίκτυο, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να απαγορεύεται το πορνογραφικό υλικό. Τότε θα έπρεπε να κλείσουν τους οίκους ανοχής, θα έπρεπε να απαγορεύσουν, να επιβάλλουν τη μονογαμία αυστηρά, όπως η Σαουδική Αραβία, τη σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, όπου, όπως είπαμε τις περασμένες εκπομπές, απαγορεύεται στις γυναίκες να οδηγούν αυτοκίνητο, να απαγορεύσουν και στις γυναίκες να οδηγούν αυτοκίνητο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εφαρμόζοντας μια ηθική άμεμπτη, την οποία όμως βέβαια δεν την είχαν ούτε οι πρόεδροι των ΗΠΑ. Έτσι, για να θυμίσουμε τον πρώην πρόεδρο τον Κλίντον με την υπόθεση Λιουίνσκι. Θυμόσαστε εκείνη την υπόθεση, πόσοι τη θυμούνται, που δεν τους τύχησε την προεδρία παρόλα όσα είχαν βγάλει στη συντηρητική αυτή Αμερική. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε σε αυτό το σημείο ένα βιντεάκι που έχω κατεβάσει από το Democracy Now και αναφέρεται σε αυτή την ιστορία. Και να το βλέπουμε. Edward Snowden show the National Security Agency has gathered records on the online sexual activity of Muslim targets in a bid to discredit them. The Huffington Post reports the NSA has identified at least six Muslim leaders whose speeches have the potential to radicalize their audiences with a, quote, extremist message. Yami Goodman, none are accused of involvement in terror plots. The NSA has apparently collected evidence of their online activity, including visits to pornography. Επικρατήσει σε όλα τα διεθνή μέσα και σήμερα κάνει το γύρο του κόσμου. Εδώ βλέπουμε τα γραφεία της NSA και το πώς ακριβώς αυτό το θέμα εξυπηρετεί την αμερικανική προπαγάνδα. Δεν λέει ότι η αμερικανική αντικατασκοπία ενοχλεί μόνο αυτό το πράγμα το σχολιάζει το Democracy Now. Αυτό το εναλλακτικό δίκτυο που μπορούμε να παρακολουθούμε μέσω του διαδικτύου. Γιατί οι άλλες όλες εφημερίδες που έψαξα απλώς το είχαν σαν ανακοίνωση μέσα στις δραστηριότητες. Ήταν ακριβώς να ξεμπροστιάζουν τους τρομοκράτες ότι εκτός από τρομοκρατία πηγαίνουν και σε διάφορα πορνογραφικά sites. Δηλαδή, το ότι παρακολουθούν τους πάντες και ότι μέσω διαδικτύου μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, οτιδήποτε μάλλον μπορείς να κάνεις, μπορεί να το ξέρουν κάποιοι στην Ουάσιγκτον, καταλαβαίνετε σε τι φαύλο κύκλο έχουμε πέσει. Έχουμε όμως το Λάμπρο Παναγιώτου για να γυρίσουμε λίγο στην δικιά μας άσχημη ατμόσφαιρα, γιατί δεν μπορώ να πω ότι η εικόνα που είδαμε. Καλημέρα, Λάμπρο. Καλημέρα, καλημέρα. Η εικόνα που παρακολουθήσαμε χτες, είδα αρκετή ώρα και εγώ τη Βουλή και μου έκανε εντύπωση αυτή η ατμόσφαιρα. Πρώτη ήταν ή τελευταία? Όχι, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που στα δελτία ειδήσεων την πρόβαλαν, αυτά τα δελτία ειδήσεων των Βαρώνων, και όλα επέπληξαν την εικόνα αυτή που επιπλήττοντας βέβαια μονόπλευρα, γιατί εμένα μου θύμισε κερκίδα γηπέδου σε μάτς, ας πούμε, σε ντέρμπι που οι μεν έβριζαν τους δε. Για πες μας λίγο, ρε Λάμπρο, τι έγινε χθες. Εντάξει, βέβαια δεν μετατράπηκε σε αρένα, οφείλουμε να το ομολογήσουμε αυτό, αν και φώναζαν κάποιοι βουλευτές βοήθεια, βοήθεια. Ήταν η συζήτηση για την περιβόητη διάταξη το Άδωνη Τροπολογία, το Άδωνη Γεωργιάδη, για τα φάρμακα. Πριν πάμε στη χτεσινή, να πούμε ότι από εδώ και πέρα, εφόσον είναι νόμος του κράτους η συγκεκριμένη τροπολογία, θα πρέπει σε ένα μήνα να δούμε αν απέδωσε ή όχι, ή σε δύο μήνες. Και ειλικρινά από την καρδιά μας το λέμε, μακάρι να έχει δίκιο ο Υπουργός Υγείας, καθώς σήμερα ο Γιαννόπουλος τον πυροβολεί ο πρώην υφυπουργός, τον μιλάει με σκληρές εκφράσεις. Εμείς βλέπουμε ταυτόχρονα μια γελιογραφία, τη σημερινή γελιογραφία που μου έστειλε ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος, ο Κύρ,
που λέει «Μίτσο μου», είναι η γυναίκα δίπλα στο κρεβάτι ενός βαριά άρρωστου και λέει «Μίτσο μου, κοιμήσου, κρατήσου, κάνει υπομονή, μην πεθάνεις, όπου να είναι θα τελειώσει η διαμάχη Γεωργιάδη ΣΥΡΙΖΑ για τα φάρμακα». Ναι, ο κ. Γιαννόπουλος, ο υφυπουργός. Ο πρώην. Ναι, μίλησε σήμερα και είναι και πρωτοσέλιδο για γνωσιακό ιατρικό παραλήρημα του Άδωνη Γεωργιάδη. Εμείς, πέρα από τη διάγνωση που κάνει ο κ. Γιαννόπουλος, ο οποίος ήταν και πρώην υφυπουργός υγείας και ξέρει τα της ιατρικής, να πούμε ότι ο Άδωνη Γεωργιάδης έχει τις ευχές μας, γιατί αν η τροπολογία δεν τον οδηγήσει εκεί που πιστεύει, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα για τους ασθενείς. Και δεν φτάνει μόνο ότι δεν μας φτάνουν τα φάρμακα, θα πάμε και από γενώσιμα. Δεύτερον, υπήρχε αυτή η διαμάχη γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε μια ξεκάθαρη θέση. Δηλαδή, χθες ζητούσε όλοι και καλά αυτή η τροπολογία με τα 5 άρθρα να ψηφιστεί διαφορετικά. Δηλαδή να ψηφιστεί άρθρο-άρθρο για να ακουστεί το ναι ή όχι των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε το ένασμα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Μάλιστα είχαμε και τη διαφήμιση στο κόκκινο, όπως λέει, και ανέβασε όλες αυτές τις μέρες ανέβασε το αίμα στο κεφάλι ολονών. Ανέβασε και την ακροαματικότητα ταυτόχρονα. Έκανε σπουδαία διαφήμιση για το κόκκινο. Βέβαια, σπουδαία διαφήμιση για το κόκκινο. Αλλά είπαμε όμως, με φόντο πάντα τους ασθενείς. Και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Εδώ είχαμε 5 ώρες να συνοηθούμε για το διαδικαστικό, αν θα γίνει το ένα, αν θα γίνει το άλλο. Τελικά η ψηφοφορία έγινε, η τροπολογία με 164 ψήφους πέρασε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ναι στις 4, στα 4 άρθρα της τροπολογίας και είπε όχι στα φάρμακα και μάλιστα το φώναζε και δυνατά. Πάντως δεν καταμετρήθηκαν οι ψήφοι ως ψήφοι αυτά τα ναι στα 4. Όχι, δεν καταμετρήθηκε ποθενά. Είναι μια διαδικασία, ας πούμε, γραφειοκρατική αυτή. Έτσι, που ακολουθείτε. Ναι. Να φανεί το όχι του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ σώνει και καλά να φανεί αυτό το όχι στην... Είναι αυτή η πολιτική που παίζεται σε βάρος του κόσμου. Και μένει στο θέμα της αντισταγματικότητας ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θεωρεί ότι δεν ακολουθείται και η νόμιμη οδός. Δηλαδή να ψηφιστούν άρθρο-άρθρο. Και εκεί έγινε διαμάχη. Τα χάπια μου, άλλος έλεγε μη φωνάζει, θα πάθει την κεφαλικό. Ο οποίος, κύριε Στραχάκης, ξέρει από εγκεφαλικά ο άνθρωπος. Γι' αυτό το είπε του Πάντζα, μη φωνάζει κύριε Πάντζα. Χαλαρώστε λίγο. Είχαν ανέβει τα αίματα νωρίτερα με την κυρία Κατριβάνου και τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον Δημήτρη Κουκούτσι, καθώς έχει έρθει εδώ η διαταγή του εισαγγελέα για την άρση ασυλίας του, διαταγή των εισαγωγικών, λέω, η παραγγελία του εισαγγελέα, παραγγελία του, σωστά, όπου η Κατριβάνο με μια ομάδα μεταναστών, λαθρομεταναστών καθώς χρυσαυγίτες, ήρθε εδώ στη Βουλή για να παραδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας στον πρόεδρο και τους είδε Κουκούτσις, λέει η Κατριβάνο, και άρχισε όχι μόνο την λεκτική επίθεση, αλλά πήγε να την πιάσει και από το λαιμό, να την πνίξει τη γυναίκα, έτσι λέει εκείνη. Και χθες λέει και ο Κωνσταντίνο, μάλιστα και τον Κωνσταντίνο, που είναι ο σύμβουλος του Ανταρσία εκεί στο Δήμο. Και μίλησε απαξιωτικά και κλεβαστικά. Ο Κουκούτσις λέει, θα ήθελε πολύ, λέει, το γλυκό μου να τον πάρω από πίσω. Γιατί λέει, μας πήρε από πίσω ο κ. Κουκούτσις, και στο κατόπι αυτό εννοούσε, αλλά το πήγε αλλού ο Μεσσίνιος βουλευτής. Και μάλιστα ο συντοπίτης του της Νέας Δημοκρατίας, Σαμπαζιώτης, τώρα θυμήθηκα το όνομά του, μου διέφυγε η Κώστα μου, ψήφισε παρόν στην τροπολογία. Εμείς μιλήσαμε με τον κύριο Σαμπαζιώτη, με τον γραμματέα, με τον συνεργάτη του, μας είπε δεν ξέρει ακριβώς γιατί ψήφισε το παρόν, δηλαδή αν επειδή είναι Μεσσίνη και οι δύο, ή αν θεωρεί ότι δεν έκανε επίθεση στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και αυτό ζητούμενο, δεν μπήκε στον κόπο να μας... Εντάξει, δική του είναι η ψήφος, ό,τι θέλεις κάνει ο κύριος Σαμπαζιώτης. Δικαίωμά του. Ψήφισε παρόν πάντως. Δεν είναι η πρώτη φορά που βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν παρόν. Και άλλη φορά. Θυμάστε τον Μανώλη Κεφαλογιάννη που είχε ψηφίσει. Ακριβώς, ναι, και εκείνος για τον Κασιδιάρη. Και μετά άλλων τάλων. Αυτή είναι η ιστορία, η χθεσινή, της κακομοίρας το πρωί το βράδυ. Αλλά εδώ έρχονται τα νέα και ανατρέπουν το ένα το άλλο. Σήμερα είχαμε πάλι παραλήρημα. Δεν ξέρω αν είναι παραλήρημα. Φωνές. Έχει δίκιο, δεν έχει, αλλά ούρλιαζε σε μια άδεια αίθουσα, καταλαβαίνεις Κώστα μου, ο Αβράμ, ο κύριος Αβράμης. Ναι, είναι της Χρυσής Αυγής ο αρχαίος βουλευτής, έκανε ερώτηση στον Δένδια. Όπως ξέρουμε, ο Δένδιας δεν έρχεται να απαντήσει, λέει ότι εγώ δεν θα απαντήσω, θα πω στην διαδικασία να απαντήσω στη Χρυσή Αυγή, εφόσον υπάρχει αυτή η εγκρεμότητα με τη δικαιοσύνη, έχουμε 3 προφυλακισμένους. Και
άρχισε να ουρλιάζει σε μια ορβανίτη, σε μια άδεια αίθουσα, και έκανε αντίλαλο και περνούσε και από το τείχος της, από τα τείχη της Βουλής η φωνή του. Έφτασε μέχρι εδώ. Μη φωνάζετε, του λέει η αντιπρόεδρος, η κυρία Κόλια Τσαρούχα. Ούρλιαζε αυτός, δεν είναι δυνατόν αυτή η κατάσταση. Ποιος νομίζω ότι είναι ο υπουργός προστασίας, πρέπει να είναι εδώ. Έτσι φωνάζω εγώ, της λέει η κυρία μου. Έτσι αγορεύω στα δικαστήρια, έτσι φωνάζω εγώ. Του λέει, στα δικαστήρια αγορεύεται, εδώ είναι ολομέλεια της Βουλής. Είδαμε και πάθαμε μέχρι να γίνει καλά ο κύριος Αβράμης να σταματήσει. Ούρλιαζε επί 10 λεπτά, μην γελάμε. Και μετά είχαμε τους, λίγο νωρίτερα βέβαια, είχαμε τον Κολοκοτρώνη εδώ στη Βουλή. Ο Κολοκοτρώνης και οι Κοτρώνες. Κρατήσω τώρα, κυρία Κώστα, Πιτινάκη, καλέ μου συνάδελφε. Σκέψω τώρα εγώ να είμαι κομμουνιστής τώρα εγώ και να πω ο Σπύρος Στάλιν. Σήμερα μάθαμε ότι ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης έχει ένα δεύτερο όνομα, Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης. Μάλιστα. Θα κλείσω, λέει, με μια ρίση το Κωνσταντίνο Κολοκοτρώνη, φωτιά και τσεκούρους προσκυνημένος. Αυτό το Παναγέτρο της Χρυσής Αυγής, ο οποίος έκανε μια ερώτηση στον Μιχάλη Χρυσογοίδη για το τζαμί και θέλησε να καταφύγει στην ρίση του μεγάλου γέρου του Μοριά. Και τον είπε Κωνσταντίνο. Δεν θα πω τώρα τον Κωνσταντίνο τον Τέος, αλλά εδώ μιλάμε για τον Κολοκοτρώνη. Τι να πω, είμαι υπερήφανος, του λέει ο Χρυσοχοίδης, εγώ ως παιδί Ποντίων, δηλαδή από, που θα γίνει το τέμενος στην θητεία τη δική μου. Είμαι Πόντιος, Μικρασιάτης πρόσφυγας, και είναι τιμή, λέει, που η υπεργία μου θα γίνει το τζαμί. Γιατί εκτιμώ τους ανθρώπους και δεν τους χωρίζω τους ανθρώπους σε Πόντιους, Μουσουλμάνους, Βουδιστές κτλ. Και λέει ότι κάποιοι, όπως εσείς λέτε εδώ με αυτά τα μυαλά που έχετε, λέει, να μην γίνει το τζαμί, έτσι και κάποιοι άλλοι λένε να γίνει τζαμί Αγία Σοφιά. Αυτή ήταν η συζήτηση σήμερα στη Βουλή. Μάλιστα. Λίγες ερωτήσεις. Και υπάρχει και μία του Κεκέρογλου ότι για τα, κάτι για τα, θα έρνονται εδώ λίγο για τα δάνεια, μέχρι 20.000 ευρώ, δηλαδή κάτι, μια ρυθμισούλα εκεί. Και έχουμε και αυτοί που δεν βάζουμε πράξη νομοδικού περιεχομένου, που δεν βάζουν χέρι στα της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν μπορεί να υποστεί φορολογικό έλεγχο η Εκκλησία. Κάτι εδώ με νίκη, θα τα δούμε για αυτά. Εκεί έχει, άσε, εκεί πέρα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Δεν υπάρχει. Γιατί έχουν κυκλοφορήσει τώρα και κάποια άλλα σκάνδαλα. Υπάρχει μια υποβόσκη, μια αντιπαλότητα, και δεν ξέρω ποιοι διοχετεύουν και στον τύπο διάφορα σκάνδαλα. Βγήκε και ο Μητροπολίτης Πειραιά και είπε ότι όποιοι ψηφίσουν το νόμο για την ομοφιλοφιλία θα πρέπει να αποπεμφθούν ή να αφοριστούν. Ξεχνάει ότι στους κόλπους της Εκκλησίας υπάρχουν πάρα πολλοί χαρακτηρισμένοι ιερείς. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια ιστορία με την Εκκλησία που δεν θα βρούμε ποτέ άκρη. Εντάξει. Αλλά άμα βρούμε και την Εκκλησία, θα μπορούσαμε να τα κάνουμε λίγο καλύτερα, αγαπητέ Κώστα μου. Λίγο καλύτερα, γιατί αυτή την περίοδο, μάλιστα, έχουμε και έναν αρχιεπίσκοπο χαμηλών τόνων. Ακριβώς, ο οποίος δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά, που είναι συνεννοήσιμος. Τι θέλουν τώρα και περνάνε εδώ τώρα τροπολογία διάταξη, να δώσουν 30 στρέμματα στη Μονή Καλαβρίτων, για να, εκεί που ήταν οι κατασκηνώσεις, για να βαράνε τις καμπάνες, να πάει ο Μπαλτάκος στα Καλαβρίτα. Τι είναι ο Μπαλτάκος, Γενικός Γραμματέας. Ήταν από πάνω και είχε αγωνία, λέει, μήπως δεν πάρω Καλαβρίτων την έκταση εκεί να την κάνει για τους προσκυνητές. Γιατί θέλει να ακούει. Τι θα κάνουν, διονυσιακά τέτοια θα κάνουν. Έλεος δηλαδή. Είναι θα αυτά θέλουν τα μικροπολιτικά που θέλουν να ακούγονται το όνομά τους στο κήρυγμα της Κυριακής. Κάποιοι υπουργοί και βουλευτές. Και τι να πω, δεν έχω λόγια. Προσπαθούν να ανακατέψουν πράγματα, δεν αφήνουν έξω την πολιτεία και να αφήσουν και τη θρησκεία και τους παπάδες να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι, μπράβο. Και θα αφήσουν 2-3 γραφικούς εκεί πέρα να βαράνε τους καμπάνες τους. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Δικαίωμά τους. Είναι δικαίωση, είναι καμπάνα, ό,τι θέλουν να κάνουν. Λάμπρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπάτσι. Για χαρά σου. Να είσαι καλά. Για να ολοκληρώσουμε το περασμένο θέμα, αυτή την εποχή ο Snowden έχει προσληφθεί και εργάζεται σε μεγάλο ρωσικό ιστότοπο και προσφέρει εκεί τις υπηρεσίες του, μια και είναι ζει στη Μόσχα και έτσι προσπαθεί να βγάλει το μεροκάματό του. Φροντίσαν ίσως και από την κυβέρνηση τη ρωσική να του βρούνε δουλειά για να βγάζει τα προστοζήν, για να μην τον έχουν έμισθο. Τον δώσανε σε κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία. Εδώ τώρα θέλω να αναφερθώ σε μια ιστορία που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Μιλάγαμε προηγουμένως για την νοοτροπία τη γερμανική.
Δεν το συζήτησα με τον Λάμπρο, γιατί δεν ξέρω, δεν τον είχα ειδοποιήσει προηγουμένως για να ξέρω αν είναι ενήμερος του ζητήματος. Διαβάζω όμως τα σημερινά νέα στην ιστοσελίδα των νέων, την αναστάτωση που προκάλεσε χτες η δήλωση της Προέδρου της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο, της Γκαμπριέλε Τσίμερ, η οποία υποστήριξε πως τα λεγόμενά της προς τα μέλη του Ελληνικού Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη, ότι το κούρεμα του ελληνικού χρέους δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τους Γερμανούς πολίτες, δημοσιεύτηκε διαστρεβλωμένο. Οι δηλώσεις της δημοσιεύτηκαν διαστρεβλωμένα από εφημερίδες, μεταξύ των οποίων ήταν τα Νέα και το Έθνος. Η δήλωσή της μάλιστα προκάλεσε αντιπαράθεση με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς η Γκάμπι Τσίμερ ανέφερε ως αρχιτέκτονα της διαρροής, όπως είπε χαρακτηριστικά, των λεγόμενων της τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν παρόν στη συνάντηση της Τρίτης και ήταν μάλιστα εκείνος που της απάντησε με το σχόλιο της για τους Γερμανούς πολίτες που δεν μπορούν να συνενέσουν σε γενικό κούρεμα του ελληνικού χρέους. Παρά τις διαψεύσεις της κυρίας Τσίμερ, το ηχητικό απόσπασμα από τις δηλώσεις της αποδεικνύει ακριβώς τι είπε δημοσίως η Γερμανίδα πολιτικός απευθυνόμενη στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τους υπουργούς. Μπορούμε να δούμε το βίντεο, σε παρακαλώ, Ανέστη. Το αρκεί να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα. Να ακούμε τι λέει η κυρία τέτοια. Βγάλε το. Einen ganz allgemeinen Schuldenschnitt, von dem Sie sagen, es interessiert uns überhaupt nicht, dass wir wirklich gucken, was auch den Menschen in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union vermittelbar ist. Nämlich die Frage, bewerten Sie die Schulden, machen Sie ein Schuldenaudit, sprechen Sie über Schulden, die legitim sind, Schulden, die nicht legitim sind und Schulden, die auch unmoralisch sind. Und sagen Sie dann, wenn wir das mal bewertet haben, was hier überhaupt vorliegt, reden wir dann über einen Schuldenschnitt oder reden wir dann darüber, wie denn die legitimen Schulden nachhaltig abzubauen sind. Und zwar so, dass es wirklich ein nachhaltiges soziales und ökologisches Wachstum geben kann. Gibt es überhaupt solche Vorstellungen? Oder ist nur die allgemeine Formulierung, wir wollen einen Schuldenschnitt? Und ich sage Ihnen klar, und das auch als Vertreterin der Linken, die sowohl in Griechenland mit Menschen, die am untersten Niveau leben müssen, im Gespräch gewesen ist, als auch mit Hartz-IV-Empfängern in Deutschland. Für einen solchen Schuldenschnitt ganz allgemein bekommen Sie keine Zustimmung. Deshalb meine Bitte, machen Sie es sich nicht so einfach, machen Sie es konkret, kritisieren Sie dabei die Dinge, die Ihnen aufgedrückt worden sind, für die Sie nicht verantwortlich sind, aber machen Sie auch Ihre Hausaufgaben. Machen Sie Ihre Hausaufgaben, dann haben wir die besten Argumente, um auch in den anderen Ländern für mehr Solidarität zu werben. Με λίγα λόγια, πολιτικές οδηγίες, ή μάλλον οδηγίες για πολιτική συμπεριφορά, μας κάνει η Γερμανίδα. Επικεφαλής της Γερμανικής Αριστεράς και φυσικά δίπλα της καθόταν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα ενημερωθεί για τη μετάφραση, πιστεύω, γιατί εκείνη την ώρα δεν ξέρω αν άκουγε αυτά που έλεγε η κυρία Τσίμερ. Τώρα, μια και μιλάμε για το σχέδιο, υπάρχει ένα νέο σχέδιο κουρέματος που, όπως διαβάζω τώρα αυτή τη στιγμή, το έχει πρώτο θέμα η Deutsche Welle. Νέα σχέδια κούρεμα του χρέους. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σχεδιάζει ένα νέο μηχανισμό για την αναδιάρθρωση χρέους κρατών με βάση την εμπειρία την ελληνική, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Süddeutsche Zeitung του Μονάχου. Εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου παραδέχτηκε σε ερώτηση που του έγινε ότι τον περασμένο Απρίλιο ανατέθηκε σε Επιτροπή Ειδικών η μελέτη. Ωστόσο, ακόμα δεν έχουν κατευθεί όλες οι προτάσεις. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λαμβάνει υπόψη όλα αυτά που πήγαν στραβά στην ελληνική υπόθεση. Όλα. Και ότι παρά τα μεγάλα ποσά που διατέθηκαν, η χώρα δεν έχει βγει ακόμα από την ύφεση. Έτσι, οι οικονομολόγοι του Ταμείου εξετάζουν τρόπους βελτίωση των διαδικασιών διάσωσης. Μη μας σώσετε άλλο, ρε παιδιά. Η βάση της ανάθεσης είναι ένα έγγραφο που χρονολογείται από την περασμένη άνοιξη και εκεί οι ειδικοί διαπιστώνουν ότι συχνά οι αναδιορθρώσεις χρέους της πράξης είναι μικρές έκτασης και υλοποιούνται με υπερβολική καθυστέρηση.
Έτσι δεν επιτυχάνεται ο στόχος να καταστεί βιώσιμο το χρέος και να αποκατασταθεί η πρόσβαση των πληττωμένων χωρών στις αγορές κεφαλαίων, υποστηρίζει το έγγραφο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επισημαίνεται επίσης ότι το στέλεχος της Τρόικας και επικεφαλής της αποστολής στην Ελλάδα, ο Πολ Τόμψεν, έχει τονίσει ότι για πολύ καιρό κυριαρχούσε η άποψη ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει χωρίς κούρεμα του χρέους. Όταν έγινε αντιληπτή η πλάνη το 2011, απαιτήθηκε ένας ολόκληρος χρόνος μέχρι να παραιτηθούν οι ιδιώτες πιστωτές από ένα μέρος των αξιώσεών τους. Τώρα έχουμε να κάνουμε, είπαμε, με τα κράτη δανειστές. Έτσι νομίζω ότι η απόφαση πλέον είναι πολιτική. Κάποτε θα πρέπει να αναλάβουν και οι ηγέτες μας, αυτοί που μας κυβερνάνε, εν πάση περιπτώσει, κάποιες ευθύνες και να το ξεκαθαρίσουν το ζήτημα και να μην το πάνε από αναβολή σε αναβολή, να μην δέχονται. Αλλά τι είδους ηγέτες πια έχουμε αυτούς τους yes men που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, όπως ανέφερα προηγουμένως για την περίπτωση του ηγέτη αυτού που μας έχωσε σε αυτή την περιπέτεια, μην μπορώντας να αρθρώσει αντίρρηση, αλλά υπακούοντας στη σκηνορήμαση. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα πρόκειται για μια ετεροχρονισμένη νίκη για την Αν Κρούγκερ, πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια του Δέλτα Νιτάφ, που πρότεινε το 2001, πολύ πριν από τη χρεοκοπία της Αργεντινής, ένα παρόμοιο σχέδιο, το οποίο δεν είχε γίνει αποδεκτό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μας κουρέψουν. Ελπίζω όμως να μην κουρέψουν τόσο βαθιά και να τεμπληρώσουν πάλι οι πολίτες όπως κουρεύτηκαν τα αποθεματικά των ταμείων μας. Νομίζω ότι η κατάσταση, Ανέστη, χρήζει καραγκούνας πριν μπούμε το αντίο για, από το σημερινό τρελό κόσμο.